Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι το φως το αληθινόν. Όπως ο ίδιος είχε πει, εγώ είμαι το φως. Αλλά οι άνθρωποι, όταν ήρθε το φως στον κόσμο, ο ενυπόστατος λόγος, ο θεάνθρωπος Κύριος, εμίσησαν το φως, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης, γιατί ήταν πονηρά αυτόν τα έργα. Ο Κύριος λέγεται και ήλιος της δικαιοσύνης. Και όπως λέγει ένα τροπάριο του κανόνος του Αναστασίμου, της Τετάρτης Οδής, δικαιοσύνης ημίν έλαμψεν ήλιος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος ως ενιάψιος αμνός, σαν ένα χρονιάρικο αρνάκι, ο ευλογούμενος ημίν, αυτός που δοξάζεται από εμάς, στέφανος Χριστός εκουσίως, αυτός ο οποίος είναι περιπευλημένος πάσαν αρετήν ως στέφανον, αυτός θυσιάστηκε για όλους μας και έγινε για μας το καθαρτήριο Πάσχα, έγινε το λυτήριο των αμαρτημάτων μας και το μέσο δια του οποίου καθαριζόμαστε από κάθε αμαρτία και κάθε ανομία. Και μπορεί πλέον, όπως λέει ο Ρώσος Ιστομός, ο κάθε άνθρωπος να μην οδύρεται για τα πτέσματά του, διότι μπαίνει μέσα στο φως του Χριστού για της μετανοίας και μετέχει στην Ανάσταση του Χριστού και είναι και αυτός αναστημένος και χαρούμενος, αφήνοντας πίσω μακριά διαλυμένα και εξαφανισμένα τα αμαρτήματα και τα νομήματά του, μπροστά και μέσα στο φως του Χριστού. Και άφθησε εκ του τάφου ωραίους δικαιοσύνης ημίν έλαμψεν ήλιος. Και έλαμψε ο αναστημένος Χριστός ως άλλος ήλιος από τον τάφο, από τον Πανάγιο τάφο, την πηγή της Αναστάσεως, της δικής μας Αναστάσεως, αφού μετέχουμε και ενωνόμαστε με τον αναστημένο Χριστό. Και γάρ το Πάσχα ημών, υπέρ ημών ετήθη Χριστός, λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, στο 5ο κεφάλαιο της 1ης προς Κορινθίους επιστολής. Ο Κύριος λοιπόν, ο ήλιος της δικαιοσύνης, το φως του κόσμου, το οποίο μισήθηκε από τον διάβολο και τα όργανά του, αυτός όμως είναι ο οποίος φωτίζει όλους αυτούς που θέλουν να είναι μαζί του και όλους εμάς που προσπαθούμε να τον αγαπήσουμε και να ζούμε εν μετανοία. Το Πάσχα ημών, το πέρασμα ημών, η θυσία ημών είναι αυτός ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, αυτός που προσφέρει τον εαυτό του θυσία και προσφέρεται αλλά και δίδεται και μεταδίδεται και σε εμάς εις κοινωνία και εις σωτηρία. Λέγει και ο προφήτης Μαλαχίας, ανατελεί ημίν της φοβουμένης ήλιος δικαιοσύνης. Θα ανατείλει εις εμάς που τον φοβόμαστε, τον σεβόμαστε, ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Χριστός. Αυτός λοιπόν λάμπει ως λαμπρότατος ήλιος σήμερα, ως ωραίος από τον τάφο ανατέλει, ως αποθάλαμον βασιλικών ανίσταται. Έτσι λέγει και ο προφήτης Δαβίδ, και αυτός ως νυμφίος εκπορευόμενος εκ παστού αυτού, σαν ένας άλλος νυμφίος, ο οποίος εκπορεύεται από τον νυφικό του θάλαμο. Και είναι πολύ γλαφυρά και ωραία, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Ιωρίτης, αυτά που σημειώνει ο ερμηνευτής Ζωναράς, σχετικά με το ότι ο Χριστός μας είναι πράγματι ο ήλιος της δικαιοσύνης. Τα γράφει στην ερμηνεία του στο τροπάριο του τετάρτου ήχου, της οκτώ ήχου, που λέγει «Επαρθέντα σε ιδούσα η Εκκλησία». Γιατί λοιπόν ο Χριστός μας λέγεται ήλιος της δικαιοσύνης? Λέγεται διότι είναι ο ποιητής των χρόνων. Είναι αυτός που δημιούργησε όχι μόνο τον χώρο, αλλά και τον χρόνο. Και όπως ο αισθητός ήλιος, αυτός ορίζει το μέτρο του χρόνου και έχουμε ανάλογα με την πορεία της γης γύρω από τον ήλιο, την ημέρα και τη νύχτα, τις εβδομάδες και τα έτη, έτσι και ο Χριστός μας που είναι ο ποιητής του χρόνου ονομάζεται ήλιος της δικαιοσύνης.
αλλά λέγεται και ήλιος, επειδή εφώτισε με την παρουσία του όλον τον κόσμο. Και όπως ο ήλιος, ο αισθητός, ανατέλλοντας, διασκορπίζει το σκοτάδι και φωτίζει τη γη και δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς τους που έχουν υγιείς οφθαλμούς να βλέπουν και να διακρίνουν αυτά που μπορούν να ειδωθούν με τα αισθητά μάτια, και πριν απ' όλα δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να δουν αυτόν τον ίδιο, τον ήλιο. Έτσι και ο Χριστός ανατήλας διασκέδασε, διασκόρπισε το σκοτάδι της απιστίας και της αγνωσίας του Θεού, μας έφερε τη γνώση του Θεού, και ακόμα αυτούς που ήταν γήινοι, αυτούς που είχαν πλαστεί από τη γη, εμάς όλους τους ανθρώπους δηλαδή, μας εφώτισε. Και σε αυτούς που έχουν τους νοητούς οφθαλμούς, τους έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσουν αυτά που έπρεπε να γνωρίσουν, τα πνευματικά. Και πριν από όλα τα άλλα, μας έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε αυτόν τον ήλιο, τον νοητό, τον ήλιο της δικαιοσύνης, ο οποίος πήρε σάρκα και ανθρώπινη φύση και επέλαμψε σε όλους μας. Λέγεται ήλιος ο Χριστός μας, διότι ενώ είναι προαιώνιος, ενώ υπάρχει προπάντων των αιώνων μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, ύστερα όταν εκείνος ευδόκησε, επήρε και την σάρκα, την ανθρώπινη φύση. Έτσι και ο ήλιος, ο αισθητός ήλιος, συναισθήθη. Γιατί πριν από τον ήλιο, όπως μας λέγει στη Γένεση ο Άγιος Προφήτης Μωυσής, υπήρχε το φως, και από το φως δημιουργήθηκε ο ήλιος. Έτσι δηλαδή, από το φως ο δίσκος υπέστη, λέγει ο ερμηνευτής. Δηλαδή δημιουργήθηκε ο δίσκος του ηλίου και εδέχθηκε το φως. Και έτσι και ο Χριστός μας είναι ήλιος της δικαιοσύνης. Και αυτός πρώτα υπήρχε ως Θεός και στη συνέχεια ως Θεάνθρωπος, παίρνοντας και την ανθρώπινη φύση, μέσα στην οποία περιέκλεισε την θεότητά του και την έκανε και αυτή να είναι ομόθεος. Ο Κύριος είναι και ήλιος της δικαιοσύνης, γιατί είναι χωρητικός πάσης δικαιοσύνης, δηλαδή πάσης αρετής. Δηλαδή χωράει και περιέχει ο Κύριος το πλήρωμα της αρετής, το πλήρωμα της δικαιοσύνης, όλη την αρετή και όλη τη δικαιοσύνη. Γι' αυτό και είπε στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, ούτω γαρ πρέπον ημίν εστί πληρώσε πάσα δικαιοσύνη. Πρέπει να συμπληρωθεί όλη η αρετή, όλη η δικαιοσύνη. Γι' αυτό μην αντιδράς στη βάπτισή μου. Και όπως είναι ο ίδιος πλήρωμα και αυτός που περιέχει πάσα δικαιοσύνη και πάσα αρετή, γίνεται αιτία και για κάθε άνθρωπο να μετέχει και αυτός στην αρετή. Η αιτία της αρετής μας δεν είμαστε εμείς οι ίδιοι, αλλά είναι το πλήρωμα πάσης αρετής και δικαιοσύνης, δηλαδή ο Χριστός μας. Και αν κάποιος θέλει πραγματικά να γίνει καλός, να γίνει ανάρετος, θα πρέπει να ενωθεί με την πηγή της αρετής και της δικαιοσύνης που είναι ο Κύριος. Χωρίς τον Χριστό δεν μπορεί κανείς να είναι καλός, να έχει καμία σωστή αρετή. Τίποτα το αγαθό δεν κατορθώνεται χωρίς Αυτόν. Όπως ο ίδιος μας το είπε, χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Τίποτε καλό δεν μπορείτε να κάνετε χωρίς εμένα. Ο Κύριος λέγεται ήλιος της δικαιοσύνης, γιατί μας εφώτισε εμάς όλους που καθόμαστε στη σκιά της αμαρτίας και του διαβόλου και του θανάτου, και μας μετάδωσε την αληθινή αρετή, το αληθινό φως, και μας δικαίωσε. Και πάλι στην Δευτέρα του παρουσία θα ανταμείψει όλους αυτούς οι οποίοι τώρα δικούνται, κακουχούνται, είτε από την επιφορά και το φθόνο του διαβόλου, είτε των οργάνων του, των ανθρώπων,
και ζουν μέσα στους πειρασμούς, στις αδικίες και στις δοκιμασίες. Όλα αυτά θα πάψουν και κάθε αδικία και κάθε ανομαλία θα διορθωθούν όλα όταν ο Κύριος θα έρθει πάλι κατά τη Δευτέρα του παρουσία ως ήλιος της δικαιοσύνης και θα αποδώσει πάσα δικαιοσύνη και πάσα δίκαιη αμοιβή. Και οι μεν δίκαιοι πορεύσονται η ζωή αιώνιων, οι δε αμαρτωλοί και αμετανόητοι εις κόλασιν αιώνιων. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν ο Κύριος είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης. Δεν πρέπει να το λησμονούμε αυτό, ότι αν θέλουμε να έχουμε φως και φωτεινή ζωή, να είμαστε μέσα στο φως και στη χαρά και στην ειρήνη και σε όλα τα καλά, σε όλες τις αρετές και σε πάσον, και εις πάσον την μακαριότητα, θα πρέπει να επιδιώκουμε να αγαπήσουμε τον Κύριο, τον ήλιο της δικαιοσύνης. Και λέγει και ο προφήτης Μαλαχίας, ανατελεί ημίν της φοβουμένης, ήλιος της δικαιοσύνης. Προφήτευσαν οι Άγιοι προ-Χριστού αυτή τη μεγάλη χαρά που επρόκειτο να έρθει σε εμάς τους ανθρώπους. Και αυτό το ρητό του προφήτου Μαλαχίου το ερμηνεύει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας ως εξής. Επέλαμψε, λέει, ομολογενής λόγος του Θεού σε αυτούς που βρίσκονται σε αυτόν εδώ τον κόσμο και επήρε τη δική μας φύση και ομοιώθηκε με εμάς και έγινε σάρκα και σκήνωσε σε μας. Και ενώ εμείς βρισκόμαστε μέσα στην αχλή, μέσα στο σκότος και στη σκιά, αυτός σαν ήλιος με τις μαρμαριγές του περιαστράπτοντας και με την ακτίνα της αληθινής θεογνωσίας, τη λαμπρά, μας καθάρισε, μας φανέρωσε καθαρούς και σοφούς και επιστήμονες πάσης αγαθοργίας. Μας έδωσε δηλαδή τη δυνατότητα να μπορούμε να κάνουμε το κάθε καλό, να γίνουμε πραγματικά επιστήμονες του καλού, όχι μόνο θεωρητικά να γνωρίσουμε την αρετή, αλλά και να την πράττουμε. Αυτός ο Κύριος όμως, όπως μας λέγει η Αγία Γραφή και ο Μακάριος Παύλος, μας γέμισε με εφεδρότητα και χαρά και με πάσα γνώση και πάσα σοφία, στην οποία όμως δεν μετέχουμε τώρα πλήρως. Βλέπουμε εν άρτη, εν εσόπτρο και εν ενίγματι και γινώσκουμε εν εκ μέρους. Σε αυτή την παρούσα κατάσταση που βρισκόμαστε, μετέχουμε σε αυτή τη μακαριότητα λίγο. Προγευόμαστε την άπειρη μακαριότητα που έχει ετοιμάσει ο Θεός της φοβουμένης Αυτόν. Βλέπουμε σαν μέσα σε καθρέφτη και γινώσκομαι εκ μέρους. Ήξη δε κατά καιρούς το τέλειον. Θα έρθει όμως όταν πρέπει στον καιρό του το τέλειο και θα έχουμε την πλήρη μετοχή και έτσι θα γίνουμε γνώστες του Χριστού. Θα μετάσχουμε στη δόξα του Χριστού εν πληρότητη. Όταν θα έρθει πάλι εξ ουρανού θα επιλάμψει και θα καταργήσει το εκ μέρους και την ενεσόπτρο και ενίγματη γνώση και θα μας καταλάμψει και θα μας γεμίσει με το θείο και απόρριτο φως και θα μας καταφεδρύνει με την έκχυση του Αγίου Πνεύματος. Αυτήν την πλήρη χαρά και μακαριότητα περιμένουμε όλοι οι πιστοί και ζούμε με αυτή την προσδοκία της επανελεύσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και μέχρι τότε θα κατατριφώμε του Κυρίου μέσα στην Θεία Λειτουργία, μέσα στην Αγία μας Εκκλησία με τα Άγια Μυστήρια και έτσι θα έχουμε μια πρόγευση αυτής της άπειρης μακαριότητας και θα ζούμε αυτή τη χαρά την αναστάσιμη και θα περιμένουμε βέβαια και το πλήρωμα αυτής της χαράς όπως λέχθη κατά τη Δευτέρα του Κυρίου Παρουσία. Και αυτή η βίωση της μακαριότητας είναι μια μαρτυρία και για όλους τους ανθρώπους και μια πρόσκληση ώστε και αυτοί να έλθουν στην Εκκλησία την Ορθόδοξον και να γευτούν αυτή τη χαρά την Παραδείσια. Το δε Θεοίμον δόξα πάντοτε νίκη αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.